Στη θέση του Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, επανεξελέγει ο Νίκο Κατσαράκη, που συνεχίζει το έργο του στο τιμόνι του Ακαδημαϊκού Ιδρύματο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026. Για την επόμενη περίοδο, πραγματικά στοχεύουμε σε ακόμη πιο ποιοτικέ σπουδέ για όλου του φοιτητέ, χωρί κοινωνικού αποκλεισμού στήριξη των φοιτητών σε επίπεδο ε, στέγασης, σε επίπεδο πρόσβασης στα ερευνητικά προγράμματα, στήριξη των νέων ε, ερευνητών, των υποψηφίων διδακτόρων. Η εκλογή του έγινε με τον νέο τρόπο που ορίστηκε στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε εν μέσω αντιδράσεων τον περασμένο Ιούλιο και διαφοροποίηση το γεγονό ότι η εκλογή δεν στηρίχθηκε σε ψήφου τη ακαδημαϊκή και μόνο αλλά στην εκλογή από ακαδημαϊκούς που συγκρότησαν μετά από εκλογέ μια εξαμελή επιτροπή και μια πενταμελή Επιτροπή Εξωτερικών Παραγόντων, που και αυτοί ψηφίστηκαν ως μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και με τη σειρά τους ψήφισαν για τον Πρίτανη. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος με τη στήριξη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου στο πρόσωπό μου, η οποία μου δίνει θάρρος, μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω το έργο της προηγούμενης πριτανικής αρχής, που θεωρούμε ότι ανέδειξε μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ως ένα πανεπιστήμιο που παρέχει σοβαρές ποιοτικές, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Πέρα από τους έξι ακαδημαϊκούς, στο Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν ο Μύρον Μιχαηλίδης, Διευθυντής Ορχήστρας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ιρακλείου, ο Πέτρος Ινιωτάκης, τέλεχος Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, ο Αντώνη Παπαδεράκης αντιπεριφερειάρχης, ο Γεράσιμο Παπαδόπουλο Σεισμολόγο και ο Γιώργιο Χουρδάκη, Τέλεχο Μονάδα Οργάνωση τη Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Να καταξιωθεί το Πανεπιστήμιο μα σε εθνικό, διεθνέ επίπεδο. Έτσι ώστε πραγματικά να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στι ποιοτικέ σπουδέ των φοιτητών μα. Όπω τόνισε ο εκ νέου πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στόχο για τη νέα περίοδο είναι το Πανεπιστήμιο να συνεχίσει δυναμικά το ακαδημαϊκό του έργο προ όφελο των φοιτητών, εξακολουθώντα να συνδέεται, όπω είπε, με την κοινωνία του νησιού, την έρευνα και την καινοτομία.